Για άλλη μια χρονιά, δεκάδες σπίτια και δημόσια κτίρια άνοιξαν τις πόρτες τους στο ευρύ κοινό στα πλαίσια του Open House Athens, ενός από τους μεγαλύτερους θεσμούς αρχιτεκτονικής της Αθήνας. Όπως κάθε χρόνο, το έργο στηρίχθηκε στους εθελοντές, που με πολλή όρεξη και μεράκι βοήθησαν στο να στηθεί το μεγάλο αυτό γεγονός. Καλώς ήρθατε στο 10ο Open House Athens. Το Open House είναι μια διεθνής διοργάνωση για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής. Έχει ξεκινήσει από το 1992 στο Λονδίνο και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε παραπάνω από 52 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα ξεκίνησε το 2014. Κάθε χρόνο η εκδήλωση γίνεται ακόμα περισσότερο αγαπητή στο κοινό. Φέτος λοιπόν με 60 κτίρια και πολλές παράλληλες δράσεις επανερχόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του κέντρου της Αθήνας. Είναι το Ηλίου Μέλαθρον, γνωστό και ως νομισματικό μουσείο σήμερα, το οποίο χτίστηκε σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αρχικά ήταν η κατοικία του διάσημου ερευνητή Ερίκου Σλίμαν. Και σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, στεγάζει το νομισματικό μουσείο. Είναι ένα από τα 60 κτίρια του προγράμματος του Open House Athens 2023 και ένα από τα πιο αγαπημένα μας. Ποιο είναι το μότο του φετινού Open House? Το μότο φέτος είναι το Building Futures Together. Και σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε το παρελθόν και να χτίσουμε το μέλλον μαζί. Και μέσα από μια θεματική ενότητα ξεχωριστή φέτος, η οποία ονομάζεται Sustainability, προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όλα αυτά τα κτίρια που υπάρχουν στην Αθήνα, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, στους Αθηναίους και σε όλους τους επισκέπτες που έχουν έρθει για το Open House. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις. Η πιο μεγάλη είναι το Made in Athens, η οποία ξεκίνησε 2 ημέρες πριν το κεντρικό event, όπου χώροι δημιουργίας άνοιξαν στο κοινό. Και φυσικά υπάρχουν διαγωνισμοί φωτογραφίας και όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας, το openhouseathens.gr.